Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε τη συζήτηση. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Μιχαηλίδη και τον Κώστα Πουλακίδα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δυστυχώς όλα τα σενάρια, Γιώργο, που λέγαμε χθες, είναι πλέον πραγματικότητα, με ό,τι σημαίνει αυτό, τόσο για την συλλογική ψυχολογία, όσο βεβαίως και για την οικονομία, έτσι. Και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε, και θα έρθω σε αυτό που μόλις είπες, ότι είναι εντός αγωγικών η τελευταία ευκαιρία της Αττικής αυτή. Πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον και κυβερνητικές πηγές αυτό το οποίο έλεγαν είναι σε μια προσπάθεια να προλάβουν την κριτική, διότι δεν είναι χαμηλής έντασης η κριτική, ότι για ποιο λόγο, για παράδειγμα, από τη στιγμή που η Αττική είναι στο κόκκινο, δεν ακολουθεί την πεπατημένη άλλων περιοχών, δηλαδή απαγόρευση από τις 6. Έδωσε απαντήσεις σήμερα σε αυτό ο κύριος Χαρδαλιάς, αλλά ουσιαστικά οι κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η Αττική και θέλουμε να δράσουμε προληπτικά προκειμένου μήπως προλάβουμε την κατάσταση και μήπως δεν δούμε τη ραγδαία αύξηση την οποία κάποιοι αναμένουν. Πρέπει να σου θυμίσω κιόλας αυτό το οποίο λέγαμε χτες, ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε σταθεροποίηση στα κρούσματα σε υψηλά επίπεδα, αλλά περιμένουν αυτή σταθεροποίηση. Αν φανεί σταθεροποίηση, τότε θα πορευτούμε για το επόμενο διάστημα με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα και ίσως αποφύγουμε αυτό το, πρέπει να σου πω, αρκετά ψυχοφθόρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6. Εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω αφενός πώς μπορεί να λειτουργήσει στην Αττική. Αφετέρου, απαγόρευση κυκλοφορίας από τη στιγμή που δεν λειτουργεί τίποτα ούτως ή άλλως το απόγευμα, μετά τις 6, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο νόημα θα έχει. Τώρα, σε αυτό το οποίο λες εσύ, είναι μια συνολική κουβέντα. Τα εμβόλια δεν έρχονται στην Ελλάδα όσο γρήγορα θα περιμέναμε και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και την ίδια ώρα τα lockdown υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ αυστηρά. Το μόνο θετικό είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε σύγκριση πάντα σύμφωνα με τους χάρτες του ECDC, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι σε καλά επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες και ειδικά με τις χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιο πληθυσμό. Μέγεθος. Από εκεί και έπειτα όμως δεν πάβει όλη αυτή η κατάσταση να έχει συμπληρώσει σχεδόν ένα χρόνο. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην οικονομία και στην ψυχολογία. Στην οικονομία, ακούσαμε και τον κύριο Σκυλακάκη χτες, το έλεγε και ο Κώστας, το συζητήσαμε, ότι η υγειονομική κρίση μετατρέπεται σταδιακά σε οικονομική. Και αν κληθεί κάτι να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση περισσότερο από οτιδήποτε το επόμενο διάστημα, είναι ότι πλέον τα ταμιακά διαθέσιμα στερεύουν, διότι είμαστε επί έναν χρόνο το κράτος να πληρώνει επιδόματα, να καλύπτει ανάγκες, να μην έχει τα έσοδα τα οποία θα περίμενε και όλα αυτά σε μια χρονιά η οποία ακολούθησε μιας χρονιάς που περιμέναμε όλοι με αισιοδοξία. Θυμίζω και κλείνουμε αυτό ότι στις αρχές του 2020 είχαμε ρεκόρ ενάρξεων επιχειρήσεων. Αυτό ένα χρόνο μετά, ποιος θα το περίμενε ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο σκόπελο να αντιμετωπίσουμε στην οικονομία. Πάντως, Κώστα Πουλακίδα, αυτό το οποίο τώρα έχουμε ρεκόρ, συγγνώμη Γιώργο, ρεκόρ κατεστραμμένων επιχειρήσεων. Βέβαια, και λουκέτων. Κώστα, αυτό το οποίο προκύπτει ως εύλογη, υποθέτω, ερώτηση, είναι μήπως τελικά, αν δεν είχαμε όλες αυτές τις σκηνές Χάροντς, του Ινερμού, αν η κυβέρνηση άκουγε τους επιφυλακτικούς επιστήμονες που έλεγαν μην τα ανοίγετε όλα χωρίς κανόνες, μόνο με αυτό το δίωρο στα SMS, μήπως δεν είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε τώρα? Είναι λίγο αρχαίγωνο πια το ερώτημα, αν μπορείς να κρατάς δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Και νομίζω ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε ένα καρπούζι. Δεν υπάρχει εμβόλια. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν μεγάλο πισωγύρισμα. Και η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά στον χώρο της υγείας, όλους αυτούς τους μήνες. Είναι πολύ βαριά στην οικονομία. Ας μιλήσουμε τώρα με κάποιον έμπορο που στην πραγματικότητα τι κάνει, του ξανακλίνουν το κατάστημά του. Ναι. Είναι πολύ βαριά και στον χώρο της παιδείας. Βλέπουμε διαρκώς υπουργούς να προσπαθούν να σπρώξουν το άνοιγμα. Στην παιδεία, στην οικονομία, ακούσαμε σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, την κυρία Μακρύ, την κυρία Κεραμέως επανειλημμένος. Φιλότιμες οι προσπάθειές τους να σπρώξουν το άνοιγμα, αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει η δουλειά που έπρεπε να γίνει στην υγεία και γενικότερα στο υγειονομικό κομμάτι. Έτσι, ό,τι κάνουμε, το βρίσκουμε μπροστά μας.
Τα και λάθη που κάναμε όλο το χρόνο που δεν στηρίξαμε την υγεία, μας κάνουν τώρα να ανησυχούμε. Το σύστημα υγείας μας κάνουν τώρα να ανησυχούμε και στην μικρή σχετικά αύξηση των κρουσμάτων. Γιατί δεν έχουν αυξηθεί οι διασωληνωμένοι, οι εισαγωγές της ΜΕΘ ή οι νεκροί που δυστυχώς έχουμε. Έχει μειωθεί ο αριθμός των νεκρών. Ευτυχώς. Ναι. Δυστυχώς έχουμε νεκρούς, αλλά ευτυχώς έχει μειωθεί ο αριθμός τους. Άρα, γιατί ανησυχούμε, γιατί δεν ετοιμάσαμε την υγεία και δεν έχουμε ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας, δεν κάναμε τις προσλήψεις, δεν φτιάξαμε τα κρεβάτια που έπρεπε να φτιάξουμε, δεν κάναμε τίποτα από αυτά που θα έπρεπε για να είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο, για το τρίτο κύμα. Και υπενθυμίζω, η Αττική από σήμερα ζει το τρίτο lockdown. Μπορεί να έχει κάποια μπαλωματάκια. Για να είναι λίγο γλυκόπικρο, ας πούμε, θα ανοίξουν τα γυμνάσια, θα ανοίξουν τα λύκεια. Ναι. Μπορεί να γίνουν τέτοια πραγματάκια. Mm-hmm. Αλλά επί της ουσίας, σήμερα ανακοινώθηκε lockdown. Η οικονομία, το εμπόριο ξανακλίνει. Μπαίνουμε στην κατάσταση όπως ήμασταν πριν από τα Χριστούγεννα. Το σύστημα που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι το λεγόμενο σύστημα ακορντεόν. Ανοίγουμε, κλείνουμε. Ανάλογα πώς θα πηγαίνουν οι δείκτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Και βέβαια, το είπες και πριν, Γιώργο, μένει να φανεί αν αυτό το ακορντεόν το αντέχει πια η πραγματική οικονομία. Δεν μιλώ μόνο για τα δημόσια οικονομικά, στα οποία ούτως ή άλλως πριν αναφέρθηκες, αλλά και η πραγματική οικονομία, γιατί πλέον υπάρχουν και πολλοί έμποροι που λένε δεν θα μας σώσει το click away, δεν θα μας σώσει το click and shop. Κοίτα να δεις, αφενός θέλω μια προσθήκη σε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, ότι τουλάχιστον και η δική μου εκτίμηση, αλλά και αυτό το οποίο έχουν πει κάποιοι επιδημιολόγοι, είναι ότι αυτό το οποίο βιώνει η Αττική αυτές τις ημέρες δεν έχει άμεση σχέση με το άνοιγμα του εμπορίου τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, οι εικόνες της Ερμού, ναι, οι εικόνες σε κάποιους άλλους κεντρικούς δρόμους. Σχολεία έχει. Ίσως, ορίστε. Είναι σωστό. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Έχει σχέση με τα σχολεία. Νομίζω έχει σχέση και με τα σχολεία. Έχει σχέση και με την εικόνα των εορτών, η οποία άργησε να φανεί. Και το έχουν τονίσει οι επιστήμονες. Νομίζω δεν είναι μόνο τα σχολεία, ούτε μόνο οι γιορτές. Νομίζω βιαστήκαμε και με τις γιορτές. Είπαμε στις 12 μέρες είμαστε εντάξει. Η εβδομάδα που αρχίζει να ανεβαίνουν τα κρούσματα και να φαίνεται, και ειδικά στα λύματα, και να φαίνεται ότι εδώ σκάει, έρχεται νέο κύμα, ήταν η εβδομάδα που άνοιξαν τα σχολεία. Όχι, για να είμαι απολύτως ακριβής, αυτά που μας λένε οι επιστήμονες. Ναι, όχι διότι ήταν τα παιδιά άρρωστα ή ήταν οι αίθουσες, ξέρω εγώ, μολυσμένες, αλλά διότι υπήρξε κινητικότητα πέριξη του σχολείου, η οποία είναι σύμφωτη με τη σχολική δραστηριότητα. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες που πήγαν να πάρουν τα παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι που ανέβασε τα κρούσματα τώρα. Και φυσικά κάτι πολύ αρνητικό, το οποίο έχει να κάνει με το lockdown, το οποίο το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, Γιώργο, είναι ότι όταν κάποιος κολλήσει, αλλά δεν έχει και κάποια άλλη δραστηριότητα και βρεθεί στο σπίτι του, αναγκαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κολλήσει και τους ανθρώπους με τους οποίους συγχρονίζεται μέσα στο σπίτι. Τον πατέρα του, τη μητέρα του, την αδερφή του, το θείο του, κάποιον τέλος πάντων που ζει μαζί του, που θα το απέφευγε αν είχε κάποια κινητικότητα παραπάνω σε εξωτερικούς χώρους. Όπως βλέπεις, είναι ένας ολόκληρος φαύλος κύκλος. Και κλείνω με την απάντηση στο ερώτημά σου. Ναι. Δεν νομίζω ότι αντέχει για πάρα πολύ καιρό ακόμη η πραγματική οικονομία υπό αυτές τις συνθήκες. Το έχει τονίσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τουλάχιστον το ευρωπαϊκό σκέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι το άνοιξε-κλείσε που κάνουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες εδώ και κάποιους μήνες είναι αρνητικό και προς την οικονομία, αλλά και υγειονομικά, αλλά κυρίως και για την οικονομία, και θα το βρούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι.